Πραγματικά δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια. Τι άλλο θα ακούσω, τι άλλο θα διαβάσω. Συγγνώμη που βγάζω ξανά σήμερα βίντεο, αλλά δεν την προλαβαίνω την επικαιρότητα. Όχι πως την παρακολουθώ κιόλας. Η αλήθεια είναι ότι έχω εσάς για να με ενημερώνετε. Μια φίλη σήμερα το πρωί, συνάδελφος η Μαρία Κορακά, μου έστειλε αυτές τις δύο δημοσιεύσεις. Πάμε να διαβάσουμε μαζί. Εν έτη 2024 στο Ελλαδιστά. Πάμε. Σε αναστολή, λέει εδώ στο άρθρο της Λάιφο, ο καθηγητής που μοίραζε ομοφοβικά φυλάδια σε μαθητές. Όχι σε μαχητές, σε μαθητές. Τους οποίους προφανώς ήθελε να κάνει μαχητές. Μαχητές του... Τι να πω, του φανατισμού, δεν ξέρω. Σε αναστολή τέθηκε ο καθηγητής σε γυμνάσιο στο Λαύριο μετά από αναφορές ότι μοίραζε ομοφοβικού περιεχομένου φυλάδια στους μαθητές. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, εκπαιδευτικός σε γυμνάσιο της Ανατολικής Αττικής, τίθεται σε αναστολή άσκησης καθηκόντων μετά από παραπομπή του στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Υπουργού Παιδείας. Ο εν λόγω καθηγητής μοίρασε σε μαθητές φυλάδιο με ρητορική μίσους. Τα σχολεία είναι χώροι εκπαίδευσης, φιλίας, σεβασμού και αλληλεγγύης. Η εκπαιδευτική κοινότητα οφείλει να σέβεται και να προωθεί αυτές τις αρχές. Και τώρα θα δούμε μια φωτογραφία από τα φυλάδια και το δίχως προηγούμενο ομοφοβικό περιεχόμενό τους, το οποίο κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η φωτογραφία αυτή είναι από το Facebook. Λοιπόν, 10-21-24, περί ομοφιλοφιλίας, λέει, ρήματα ζωής. Πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, ο φύλακας άγγελός μας είναι δίπλα μας και βλέπει δυστυχώς όλες τις αμαρτίες μας, εκτός αυτής της αρσενοκητίας, ομοφιλοφιλία. Ναι, γιατί ως γνωστό, στην Αγία Γραφή μόνο οι άνδρες είναι ομοφιλοφιλοί, δεν είναι οι γυναίκες. Και αυτό είναι αρσενοκητία. Ο ένας άνδρας να είναι στο κρεβάτι ενός άλλου άντρα. Εκεί στρέφει το πρόσωπό του και δεν βλέπει. Δημήτρος Παναγόπουλος, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Οι ομοφιλόφιλοι είναι χειρότεροι από τους δολοφόνους. Γιατί είναι καλύτερα να πεθάνει κανείς παρά να ζει και να προσβάλλεται έτσι. Καθότι ο δολοφόνος χωρίζει την ψυχή από το σώμα, ενώ ο ομοφιλόφιλος καταστρέφει την ψυχή μαζί με το σώμα. Δεν υπάρχει πιο φοβερό, πιο ανόητο, πιο ατιμητικό πράγμα από την ομοφιλοφιλία. Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι, κυρίες και κύριοι, αυτό το φυλάδιο το διαβάζετε που το έδωσε ένας καθηγητής σε ένα γυμνάσιο στην Ελλάδα το 2024. Δεν είναι ένα φυλάδιο που έχει δώσει ένας καθηγητής, ξέρω εγώ, σε ένα θεοκρατικό κράτος, μουσουλμανικό, ταλιμπάν, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος λέει, τι υπάρχει πιο συχαμερό και βρωμότερο από έναν άνδρα πάνω στο οποίο έχω, στον οποίο έχω να σε λυγίσει. Να δούμε ποιος είναι αυτός ο Δημήτρος Παναγόπουλος. Είμαι πολύ περίεργη ποιος είναι ο Δημήτρος Παναγόπουλος. Τους άλλους δύο τους έχουμε ακουστά. Μάλλον τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο τον έχουμε ακουστά. Αυτόν τον πατέρα Θανάση με τη Λίνα δεν τον έχω ακουστά. Ό,τι θέλω να τον μάθω. Α, είναι και ιεροκήρυκας, λέει. Μάλιστα. Αείμνηστος ιεροκήρυκας Δημήτρης Παναγόπουλος, λέει. Ο αείμνηστος ιεροκήρυκας Δημήτρης Παναγόπουλος υπήρξε ένας άοκνος εργάτης του Ευαγγελίου με πλήθος καταπληκτικών ομιλιών και συγγραμμάτων. Αν αυτά τα έλεγε στις καταπληκτικές ομιλίες του και στα συγγράμματα του. Καταπληκτικές. Χωρίς σπουδές και τίτλους. Έλατε, πες του. Χωρίς σπουδές και τίτλους. Μάλιστα. Έχοντας όμως το σπουδαίο χάρισμα του λόγου και κυρίως την πλουσιότατη χάρη του Κυρίου μας που τον επεσκίαζε και τον καθοδηγούσε, βοήθησε πλήθος ανθρώπων να βρουν και να ακολουθήσουν την οδό της σωτηρίας. Αξίζει να σημειωθεί πως δεν επεδίωξε να αναλάβει τη διακονία, αλλά ο ίδιος Ιησούς Χριστός τον επέλεξε και του την ανέθεσε.
Και υπάρχει και θρησκευτικό βιβλιοπωλείο και site. Για να δούμε το βίο του Δημητρίου Παναγόπουλου. Καλά που δεν λένε και το βίο του Αγίου Δημητρίου Παναγόπουλου, πραγματικά. Όσο ζούμε μαθαίνουμε, μάλιστα. Για να δούμε το βίο του Δημητρίου Παναγόπουλου. Βιογραφικό σημείωμα Δημητρίου Παναγόπουλου. 25 σελίδες, wow. Wow. Έζησε από το σωτήριο έτος 1916 μέχρι το σωτήριο έτος 1982. Λοιπόν, τελείωσαν το δημοτικό στο χωριό του και το σχολαρχείο αντί του νη γυμνασίου στο Αίγιον. Καταρχήν έμεινε εκεί στο χωριό του, ασχολούμενος με τις βαριές γεωργικές εργασίες. Είχε αναλάβει μάλιστα τη διοίκηση του σπιτιού και τη φροντίδα όλων των μελών της οικογένειας. Το 1936 πήγε στο στρατό. Πολέμησε το 40. Α, ήταν και παντρεύτηκε κιόλας. Η σύζυγος του Αγγελική, το πολύ περισσότερο συνεπής στα θρησκευτικά της καθηκούντα από αυτόν. Λίγον καιρό μετά το γάμο τους πηγαίνει με τη σύζυγόν τους σαν εκδρομή στην Τίνο. Φθάνοντας εκεί ανέβηκαν και στην Παναγία να προσκυνήσουν. Εκεί στη Μονή υπήρχε ένας καλός πνευματικός. Εκεί για πρώτη φορά εξομολογήθηκε, βγήκε πολύ χαρούμενος και ικανοποιημένος. Αυτό ήταν, η φωτιά άναψε μέσα του. Έκτοτε άρχισε να διαβάζει και να ακούει πολλά κηρύγματα. Λέει διάφορα θαύματα που του γίνανε στο στρατό. Άστα. Ένα σύγχρονος Άγιος Νότ. Πάμε τώρα να δούμε το δεύτερο άρθρο. Λαύριο, λέει, άλλος από τη διανομή Φιλαδίου κατά ομοφιλοφίλων από καθηγητή θρησκευτικών. Μάλιστα, καθηγητή θρησκευτικών. Είναι χειρότεροι από δολοφόνους. Θύελα αντιδράσεων έχει ξεσπάσει στο σχολείο του, σε σχολείο του Λαυρίου μετά τη διανομή Φιλαδίων από καθηγητή θρησκευτικών. Μάλιστα. Το υλικό το οποίο καταδικάζει ως αμαρτία την ομοφιλοφιλία μοιράστηκε σε γυμνάσιο στο Λαύριο κατά τις σημερινές εκπαιδευτικές ώρες, δηλαδή χθες, 29 Οκτωβρίου, με κάποιους από τους μαθητές να αντιδρούν και να καταφεύγουν στους υπόλοιπους καθηγητές προκειμένου να τους γνωστοποιήσουν το περιστατικό. Μάλιστα, δεν ήταν λίγα τα παιδιά που ενημέρωσαν τους γονείς τους και τα φυλάδια αναρτήθηκαν στα social media. Δόθηκε στα παιδιά της Τρίτης Γυμνασίου ένα φυλάδι από τον καθηγητή θρησκευτικό με σκοπό την ύλη του μαθήματος, ενώ από αυτά που τους έδωσε θα αποτελούν και ύλη για τις εξετάσεις, όπως τους είπε. Λέει στο newsy.gr, μητέρα μαθήτριας που ήταν στην τάξη την ώρα που ο καθηγητής μοίραζε τα φυλάδια. Και προσθέτει, εκείνη την ώρα εναντιώθηκε το παιδί μου και του είπε και είπε στον καθηγητή: τι είναι αυτά που κάνετε και τι μας λέτε, τι μας δίνετε. Μας σωθείτε σε άλλα πράγματα να κάνουμε. Να είμαστε ενάντια στους ομοφιλόφιλους δηλαδή. Όντως, αυτό τους σωθεί, να είναι ενάντια στην ομοφιλοφιλία και να είναι ενάντια στον εαυτό τους, αν έτυχε να γεννηθούν ομοφιλόφιλοι. Ξανά εδώ το ίδιο το φυλάδιο. Στη συνέχεια, η μητέρα της μαθήτριας, όπως μας περιγράφει η κόρη της, συνέχισε το διάλογο με τον καθηγητή θρησκευτικών. Ωστόσο, εκείνος προσπάθησε, όπως ήδη ισχυρίζεται, να υποβαθμίσει τα λεγόμενα του παιδιού. Το παιδί μου συνέχισε να του μιλάει υπέρ των ομοφιλοφίλων, ωστόσο ο καθηγητής της απάντησε ότι δεν ξέρει. Στη συνέχεια το παιδί μου ενημέρωσε και τους υπόλοιπους καθηγητές για το φυλάδιο που τους έδωσε ο καθηγητής θρησκευτικών, ζητώντας τους να της εξηγήσει κάποιος γιατί ο κύριος αυτός τους έδωσε κάτι τέτοιο. Μετά εξαγριώθηκαν και οι υπόλοιποι καθηγητές με την κίνηση αυτή που έκανε ο συνάδελφος τους, αναφέρει η μητέρα της μαθήτριας. Από την πλευρά του, ο καθηγητής στο θρησκευτικό δηλώνει στο newsy.gr ότι όλα αυτά ξεκίνησαν πριν από 10 μέρες σε μια κουβέντα που είχε με τα παιδιά, τα οποία του είχαν εκφράσει κάποια ερωτήματα σχετικά με την ομοφιλοφιλία. Έτσι ο ίδιος αυτοβούλος σκέφτηκε να χτυπώσει αυτά τα φυλάδια ως απάντηση στα παιδιά. Μοίρασα ένα φυλάδι από τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο και το θέμα έληξε. Μου κάνανε κάποιες ερωτήσεις στα παιδιά και τους είπα ότι το κράτος είχε άλλη θέση από την εκκλησία. Το φυλάδιο αυτό το βρήκα στο ίντερνετ και τους το έδωσα. Τα παιδιά τα ίδια μου το ζητήσανε και μετά μου είπαν ότι δεν θέλουν να ξανασυζητηθεί το θέμα. Εγώ τους είπα ότι είναι η δουλειά μου εμένα να σας ενημερώσω και ότι αυτά τα πράγματα εγώ βρήκα για την εκκλησία στο ίντερνετ και το θέμα έληξε, αναφέρει ο ίδιος για το περιστατικό που συνέβη σήμερα μέσα στην τάξη. Μάλιστα, όπως λέει και ο ίδιος ο εκπαιδευτικός, κάποιοι από τους μαθητές, οι οποίοι βρίσκονταν μέσα στην τάξη και έλαβαν τα φυλάδια, τους ζήτησαν να σταματήσουν τη συζήτηση για την ομοφιλοφιλία. Με είχαν ρωτήσει για την Κιβωτό του Κόσμου και τον πατέρα Αντώνιο, που αναφέρεται στο βιβλίο μέσα της Τρίτης Γυμνασίου, και τους εξήγησε ότι αυτό το θέμα είναι διοικητικό και ότι εμείς δεν κρίνουμε κανέναν, καθώς θα κρίνουν τα δικαστήρια. Από εκεί και πέρα, η Εκκλησία έχει κάποιες θέσεις για την ομοφιλοφιλία.
Την κουβέντα αυτή την είχαμε κάνει με τα παιδιά εδώ και 10 μέρες και σήμερα τους μοίρασα τα φυλάδια. Τους είχα πει κάποια πράγματα εγώ από μόνος μου και για να μην νομίζουν ότι είναι δικά μου αυτά που τους είπα, τους έδωσα και τα χτυπωμένα από τον Άγιο που τα λέει. Sorry, έχεις βάλει τον Άγιο, έχεις βάλει και έναν ιεροκήρυκα της κακιάς ώρας που δεν είναι καν θεολόγος και έχεις βάλει και ένα φανατισμένο δεσπότη, μητροπολίτη, τι είναι, πολλή μέρα για κολάσεις μιλά. Απλώς σήμερα κάποια παιδιά μου είπαν ότι δεν μας αρέσει αυτό το θέμα και να μην το ξανασυζητήσουμε και το κλείσαμε, καταλήγει ο ειδικός. Σύμφωνα με ενημέρωση από το γραφείο τύπου, λοιπόν, και έχει εδώ πέρα την ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τώρα, με αυτά που διαβάζουμε, με αυτά που παραδέχθηκε και ο ίδιος στο newsit.gr, ότι έκανε και ότι πρεσβεύει και ότι είπε και θεωρεί και καθήκον του να τα πει αυτά στο μάθημα των θρησκευτικών, δεν αποκτούν κάποια βάση όλοι αυτοί οι οποίοι προβληματίζονται για το αν το μάθημα των θρησκευτικών θα έπρεπε να έχει τη μορφή που έχει σήμερα ή που έχει μέχρι σήμερα? Δεν είμαι εναντίον της θεολογίας, ούτε είμαι εναντίον του να διδάσκεται ένα μάθημα με επιστημονικό τρόπο, με βάση το τι λέει η τάδε εκκλησία, υπάρχει αυτό το σκεπτικό, με βάση το τι λέει ο τάδε, υπάρχει αυτό το σκεπτικό. Όχι να παρουσιάζονται στα παιδιά ως θέσφατα απόψεις σκοτεινές, απόψεις βρώμικες, οι ίδιες αυτές οι απόψεις που διαβάσαμε στο φυλάδιο που αποδίδονται, σε αυτούς τους τρεις που αποδίδονται, είναι ελληνές απόψεις. Είναι απόψεις μισάνθρωπες, είναι απόψεις οι οποίες είναι και ενάντια στην ίδια την ύπαρξη του Θεού. Γιατί αν πάρουμε το σκεπτικό των χριστιανών, οι οποίοι πιστεύουν ότι ο Θεός έφτιαξε τον κόσμο και ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο, από τη στιγμή που ο άνθρωπος μπορεί να γεννηθεί είτε ετεροφιλόφιλος είτε ομοφιλόφιλος, σημαίνει ότι ο Θεός είναι κακός, ο οποίος έφτιαξε ανθρώπους που η τάση τους να είναι να κάνουν αυτά που στα φυλάδια περιγράφονται πως περιγράφονται. Πραγματικά δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια. Θεωρώ ως ψυχολόγος ότι όχι μόνο οι θεολογοί, αλλά και όλοι οι καθηγητές μέσης και οι δάσκαλοι της δημοτικής εκπαίδευσης πρέπει να περνάνε και από εξετάσεις για το αν έχουν σωάστας φρένας. Γιατί σίγουρα ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος έχει κάνει και αυτές τις αντιφατικές δηλώσεις στη συνέχεια στην ιστοσελίδα, δεν έχει σωάστας φρένας. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να έχει σωάστας φρένας και να μην αντιλαμβάνεται ότι αυτή του η κίνηση θα οδηγήσει εκεί που οδηγήσει? Ποιοι διδάσκουν τα παιδιά? Ποιοι είναι οι εκπαιδευτικοί? Ως ψυχολόγος έχω γνωρίσει πολλούς εξαιρετικούς εκπαιδευτικούς. Καλλιεργημένους ανθρώπους, ανθρώπους που ψυχοεκπαιδεύονται, ανθρώπους με την αίσθηση της ευθύνης του λειτουργήματος του εκπαιδευτικού. Όμως έτυχε να γνωρίσω και εκπαιδευτικούς οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να έρχονται κοντά σε παιδιά, πόσο μάλλον να τα διδάσκουν. Και επίσης έχω γνωρίσει εκπαιδευτικούς οι οποίοι αγωνίζονται μέσα στην εκπαίδευση, μέσα στη δημόσια εκπαίδευση, προκειμένου να φέρουν αλλαγές και εξυγχρονισμούς, και δέχονται πόλεμο από μυαλά τα οποία είναι εξαιρετικά συντηρητικά. Λοιπόν, θέλω να απευθυνθώ σε γονείς εφήβων και σε εφήβους που ίσως παρακολουθούν αυτό το βίντεο. Αυτές οι απόψεις που εκτύπωσε σε εκείνο το φυλάδιο εκείνος ο θεολόγος είναι απόψεις οι οποίες ανήκουν αποκλειστικά στα βρώμικα μυαλά αυτών των τριών που τα έγραψαν και τα είπαν και αυτού του τετάρτου που τα έχει διακινήσει. Δεν είναι σε καμία περίπτωση επιστημονικό ένας οποιοσδήποτε επιστήμονας οποιοδήποτε κλάδου να βρίσκει ένα φυλάδιο στο ίντερνετ, να το εκτυπώνει και να το διανύμει και να λέει με ρωτήσατε και εγώ σας τα έδειξα αυτά για να δείτε ότι δεν είναι δικές μου απόψεις. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν ξέρω αν έχει μια θέση την οποία να την πιστεύουν όλοι και να την υποστηρίζουν όλοι σε σχέση με την ομοφιλοφιλία. Όπως όλες οι εκκλησίες και όπως όλες οι θρησκείες έχουν ο κάθε εκπρόσωπος το δικό του τρόπο να ερμηνεύει
αυτά που θεωρούνται τα κείμενα της κάθε θρησκείας. Είτε μας αρέσει είτε όχι, πλέον δεν ζούμε σε μια χώρα στην οποία όλοι ανεξαιρέτως είναι θρησκοί, όλοι ανεξαιρέτως ασπάζονται τις πεπιθήσεις, τα δόγματα, δεν ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο πρεσβεύει μια θρησκεία. Ζούμε σε μια χώρα ευρωπαϊκή, στην οποία υπάρχει άνεξη θρησκεία, υπάρχει συνταγματικά κατοχυρωμένη η ελευθερία του να έχει ο καθένας τις δικές του πεπιθήσεις και οπωσδήποτε κάτι τέτοιο αποτελεί, πέραν από ρητορική μίσους, αποτελεί και πλήση εγκεφάλου σε νεαρά παιδιά. Εγώ είμαι υπέρ του να υπάρχει το μάθημα των θρησκευτικών στα σχολεία ή το μάθημα της θεολογίας στα σχολεία, αλλά να διδάσκεται από μια πιο κριτική σκοπιά. Και θυμάμαι όταν ήμουν εγώ μαθήτρια και κυρίως στο Λύκειο που έχω περισσότερες αναμνήσεις, ότι οι θεολόγοι που μας δίδασκαν τότε μέσα από τα βιβλία, τα οποία ήταν τα ίδια στην Κύπρο όπως είναι αυτά στην Ελλάδα, δεν ξέρω τώρα αν έχουν αλλάξει τα βιβλία, μας έδιναν οπτικές από διάφορες θρησκείες και συζητούσαμε και σε κοινωνιολογικό επίπεδο και σε θρησκειολογικό επίπεδο και σίγουρα δεν ήταν αυτό το κλίμα «ελάτε να σας πω ότι αν είστε ομοφιλόφιλοι θα πάτε στην κόλαση και ο άγγελος σας θα...» Ο άγγελος σας. Τώρα τι πεποίθηση είναι αυτή για τον άγγελο? Θυμάμαι στον υπαγωγείο μας έλεγαν ότι είχε ο καθένας έναν άγγελο, δεν ξέρω. Πραγματικά δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω. Είμαι ψυχολόγος, υπήρξα θρησκόληπτη στο παρελθόν. Τώρα είμαι religious free, ελεύθερη από κάθε θρησκεία. Έχω τη δική μου πίστη στο Θεό, αλλά σε καμία περίπτωση δεν νιώθω άνετα, ούτε νιώθω ασφαλής τα παιδιά μας να μεγαλώνουν σε μια χώρα και να πηγαίνουν σχολείο και να έχουν τον κάθε προβληματικό στα μυαλά να τους μεταφέρει τέτοιου είδους ρητορικές μίσους. Φυσικά, το γεγονός ότι έδρασε άμεσα το Υπουργείο Παιδείας και τον έθεσε σε αναστολή καθηκόντων, εφόσον και κανόνισαν να περάσει από πειθαρχικό, είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Όμως, τίθεται εδώ και το μεγάλο ζήτημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Για όσους αντιτίθενται στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των μαθητών, ποιοι θα αναλάβουν τη σεξουαλική τους διαπαιδαγώγηση? Καθηγητές θρησκευτικών όπως αυτόν το συγκεκριμένο με τέτοια μυαλά? Μάλιστα, αυτό. Εντάξει, δεν έχω κάτι σημαντικό να προσθέσω στο δημόσιο διάλογο. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω και το The Sex Ed Series, τη σειρά από κάποια επεισόδια στο podcast μου, επεισόδια ψυχοσυναισθηματικής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, τα οποία αναφέρονται σε εφήβους από 12 ετών και πάνω και ενήλικες. Οπότε αν κάποιοι γονείς θέλουν να τα παρακολουθήσουν, να τα παρακολουθήσουν μαζί με τα παιδιά τους, είναι ελεύθεροι να το πράξουν. Θα σταθώ στα ευχάριστα. Ότι τα παιδιά αντιδρούν, ότι το Υπουργείο αντέδρασε. Τώρα αν αντέδρασε για ποιο λόγο αντέδρασε δεν με ενδιαφέρει, με ενδιαφέρει ότι αντέδρασε. Μπορεί να αντέδρασε για να δώσει μια καλή εντύπωση ή για να εντυπωσιάσει, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αντέδρασε όμως. Και σίγουρα δεν βοηθάει σε καμία περίπτωση να μεταφέρουμε αισθήματα μίσους, αισθήματα απαξίωσης, να στοχοποιούμε τους ανθρώπους με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό, τους ανθρώπους που είναι ομοφιλόφιλοι. Είναι πολύ στενόμυαλες τέτοιες απόψεις, είναι πολύ απειρχιωμένες, είναι μεσιωνικές απόψεις οι οποίες δεν έχουν χώρο στη σύγχρονη Ελλάδα. Γνωρίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι μέσα στον γενικό πληθυσμό που έχουν μυαλά εντελώς αμπαρωμένα και με πάρα πολλές προκαταλήψεις. Το γνωρίζω. Όμως άλλο ένας random θείος στο χωριό και ένας, δεν ξέρω εγώ, άνθρωπος ο οποίος ζει στο παρελθόν και άλλο ένας εκπαιδευτικός. Δεν αρμόζει σε έναν εκπαιδευτικό να διακινεί τέτοιο επικίνδυνο και κατάπτυστο υλικό. Και σκεφτείτε λίγο, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ομοφιλόφιλοι, που είναι σήμερα 50, 60, 70 ετών, οι οποίοι μεγάλωσαν σε αυτή την κοινωνία, τότε που ήταν κανονικοποιημένο αυτά να τα λένε οι γονείς, να τα λένε οι δάσκαλοι, να τα λένε οι καθηγητές, να τα λέει ο κάθε αμόρφωτος ιεροκήρυκας, να τα λέει ο κάθε παθιασμένος δεσπότης, να τα λέει ο κάθε ένας που ασχολείται με τον κόλο των άλλων αντί με τον εαυτό του, πόσο άσχημα ένιωθαν για τον εαυτό τους, πόση εσωτερικευμένη ομοφοβία συσσόρεψαν και πόσο δύσκολη έγινε η ζωή τους. Σας το λέω ως ψυχολόγος ότι είμαι πεπισμένη και από την κλινική μου πείρα, αλλά
και από τις επιστημονικές εξελίξεις και τα ευρήματα της γενετικής ότι γεννιέται κάποιος ομοφυλόφιλος δεν γίνεται και σε καμία περίπτωση δεν είναι δίκαιο να κάνουμε έναν άνθρωπο να νιώθει άσχημα για τη φύση του, για το πώς γεννήθηκε. Είναι η Θέκλα Πετρίδου. Αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Στην περιγραφή του βίντεο αυτού, εκτός από το The Sexed Series, θα βάλω και το playlist για την ομοφυλοφιλία από το κανάλι μας. Κόσμια στα σχόλια, στις εκφράσεις, γιατί δεν θα πέσουμε στο επίπεδο αυτών οι οποίοι μιλάνε με τέτοιο τρόπο, όπως σε εκείνο το κατάπτυστο, κατά τη γνώμη μου, φυλάδιο.